Θα ήθελα να σας ενημερώσω για έργα ΕΣΠΑ που τρέχουν στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, που ήδη είναι σε εξέλιξη, και κάποια άλλα που έρχονται. Ξεκινώντας από τα οδικά έργα του ΕΣΠΑ, αναφέρομαι στα δύο ήδη δημοπρατημένα, το Μεσσίνη Εύα Λάμπαινα πρώτον, το οποίο έχει προϋπολογισμό 8,7 εκατομμύρια ευρώ και είναι μήκους 8,4 χιλιόμετρων. Ο διαγωνισμός σε αυτό το έργο έχει αναδείξει προσωρινό ανάδοχο και ο φάκελος του συγκεκριμένου έργου έχει πάει στο ελεκτικό συνέδριο για έλεγχο. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η επίταξη των ακινήτων. Ελέγχονται οι πίνακες οι οποίοι έχουν καταρτιστεί των παρόδιων ιδιοκτητών των ακινήτων τους και η υπηρεσία αυτή τη στιγμή διορθώνει σύμφωνα και με τις αιτήσεις που γίνονται για ενδεχόμενα λάθη και απαντάει οριστικά. Οι πληρωμές για όλα αυτά τα ακίνητα θα γίνουν αφού υπογραφεί η σύμβαση και σύμφωνα με τις τιμές που έχει ήδη αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή. Είμαστε λοιπόν σε τελική ευθεία για να ξεκινήσει το έργο, το οποίο το βλέπω στο αρχές του φθινοπόρου να γίνεται. Το δεύτερο μεγάλο έργο, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ στην περιοχή της Τριφυλίας, αναφέρεται στον εθνικό δρόμο Κυπαρισία Φιλιατρά Γαργαλιάνη Πύλος. Αυτό το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί. Αναφερόμαστε σε ένα μήκος 8,8 χιλιόμετρων, το Φιλιατρά Γαργαλιάνη. Έχει προϋπολογισμό 29,9 εκατομμύρια, σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ, διότι δεν είναι μόνο η κατασκευή αυτού του εθνικού δρόμου, η ανακατασκευή αυτού του εθνικού δρόμου, αλλά είναι και ο ηλεκτροφωτισμός και στους κόμβους του συγκεκριμένου δρόμου Φιλιατρά Γαργαλιάνη που θα φτιαχτεί, αλλά και στους κόμβους του Γαργαλιάνη Ρωμανού, ενός έργου που έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχουν φωτιστεί οι κόμβοι. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή και που αναβαθμίζει και την οδική ασφάλεια. Τέλος, από τα οδικά έργα θέλω να αναφερθώ στο περιβόητο πλέον έργο Τζάνε Καλαμάκη, προϋπολογισμού 24.327.000 ευρώ. Αυτές τις μέρες υλοποιούνται εντός του χρονοδιαγράμματος, δηλαδή χωρίς παράταση, οι εργασίες ασφαλτοστρώσεων, στη θέα ασφαλείας, κολόνες, ηλεκτροφωτισμός, κάτι με τα πίλαρ με τη ΔΕΗ υπάρχει ακόμη και θα δοθεί ο ηλεκτροφωτισμός και σε αυτό τον άξονα, και βεβαίως για σήμανση, διαγράμμιση κλπ. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα του Β' τμήματος, που είναι ο αρχαιολογικός χώρος. Γνωρίζετε ότι η Περιφερειακή Αρχή σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο έχει κάνει ένσταση κατά της απόφασης του ΚΑΣ, διότι μετρήθηκε εκεί κάτω από το έδαφος το τι υπάρχει κλπ. Και βάσει αυτής της ένστασης έχουμε βάσιμα στοιχεία για να οριστικοποιηθεί η χάραξη και σε αυτό το β' τμήμα και να μπορέσει να προχωρήσει η κατασκευή του.